ανοιχτό. Συνοδό Τρίτωνος, επαναλαμβάνω, ψηλά κοντά στην Βολή Μηνωτό Κύπρου. Βλέπεις και εσύ, είναι μια μόνιμη κατοικία αυτή εδώ, εξ όσων γνωρίζω. Εκτείνεται σε δύο ρόφους, στο ισόγειο και στον πανόροφο, και ο πανόροφος έχει και αυτός υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Εδώ στο χώρο που βλέπετε ήταν το σαλόνι της κατοικίας αυτής. Αν έχει μείνει κάτι, μόνο στάχτες. Και θέλω επίσης να σου πω ότι οι ένικοι που βρίσκονταν εδώ έλειπαν στην Αθήνα, δεν ήταν εδώ χθες. Τους περιμένουν να έρθουν από στιγμή σε στιγμή. Αυτό είναι το θετικό της είδησης, διότι ναι, μεν μιλάμε για την απόλυτη καταστροφή, αλλά το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτές τις, με τη φωνική πυρκαγιά, είναι θετική ένδειξη. Τα σπίτια ξαναφτιάχνονται, ναι, μεν έχουν μοχθήσει, καταλαβαίνουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό όταν δεν υπάρχουν ανθρώπινες απώλειες, γιατί εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 76 νεκρούς, να είναι άγνωστος ο αριθμός των αγνοωμένων, να βλέπουμε τους ανθρώπους με τις φωτογραφίες στα χέρια να τους ψάχνουν. Βάιε. Ακριβώς, είναι εικόνες πρωτόγνωρες. Θυμίζουν άλλες εποχές. Είχαμε μιλήσει μεσημέρι και για την Κύπρο, όταν είχε γίνει η εισβολή των Τούρκων, που είχαν τους αγνοούμενους οι μανάδες, να θυμάστε αυτές τις συγκλονιστικές εικόνες με τα παιδιά τους ως αγνοούμενους. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Συνέβαινε μέχρι και πριν από λίγες ώρες. Πάντως, φαίνεται υπάρχει μια οργάνωση πλέον. Οι πολίτες ενημερώνουν άμεσα την πυροσβεστική του 199, όπου γίνεται η μοναδική λίστα. Εκεί γίνεται και το ξεσκαρτάρισμα κάποιοι που έχουν δηλωθεί.